Με ένα δελτίο τύπου, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ανακοίνωσε στους υπευθύνους του Φεστιβάλ Κασάνδρας ότι η αυριανή του συναυλία στη Σίβηρη Χαλκιδικής ακυρώνεται για τεχνικούς λόγους. Όσοι περιμένετε να δείτε αύριο το βράδυ τον Μιχάλη Χατζηγιάννη στην Σίβηρη Χαλκιδικής, θα μείνετε με το εισιτήριο στο χέρι. Μια ημέρα πριν τη συναυλία, ο τραγουδιστής έστειλε δελτίο τύπου στους υπεύθυνους του Φεστιβάλ Κασάνδρας και τους είπε ότι η συναυλία ακυρώνεται λόγω τεχνικών προβλημάτων. Έτσι απλά. Εντελώς τεχνικά. Ήταν να γίνει το Σάββατο, ήμασταν έτοιμοι καθόλου και χθες μας λέει ότι ξέρετε, επειδή είμαι στα Δωδεκάνησα και δεν προλαβαίνω να έρθει ο τεχνικός εξοπλισμός, ματαιώνεται η συναυλία. Δεν αναβάλλεται, ματαιώνεται, ακυρώνεται. Η συναυλία της Χαλκιδικής ή της Πάρου. Τον ρωτήσατε, γιατί στην Πάρο από τη Δευτέρα τον περιμένουν και ξαφνιάστηκαν όταν άκουσαν ότι θα τραγουδήσει απόψε. Αυτό θέλω να το δω, φύγαμε. Πιο πολύ από όσο φαντάζεσαι, πιο πολύ από όσο φοβάσαι. Εάν δεν φυσάει όπως τη Σύρο και σταματήσει το τραγούδι στη μέση. Μάχη πρώτης γραμμής, είναι θέμα τιμής, πως το τέλος σε θρύσει εμείς. Η στάση του κ. Χατζηγιάννη ήταν απαράδεκτη, διότι ο κ. Χατζηγιάννης δεν είναι αμέτωπος σε όλες αυτές τις κινήσεις που κάνει. Προτίμησε να ρίξει την Κασάνδρα, αν και ξεκίνησε πολύ δυναμικά από εδώ και έχει πάρα πολλούς λόγους για να θέλει να έπρεπε να ήταν εδώ. Αλλά έπρεπε να πάει αλλού. Έτσι επέστρεψε πίσω τα εισιτήρια. Ο κόσμος πάρα πολύ δυσαρεστημένος, έως πικραμένος. Για ποιο λόγο να φερθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Σε ένα φεστιβάλ που έχει 5 συνεχή χρόνια παρουσία, τελικά με μια λυτή ανακοίνωση και ένα τηλεφώνημα, γεια σας, δεν έρχομαι. Δεν είναι άμερο σκεφτεινό. Αφού φτάσαμε εδώ, τέλειωσε με μία κεψό. Σε εσάς έκανε έστω και ένα τηλέφωνο. Σε εμάς πάντως η σύνδεση δεν ήταν εφικτή. Λέτε να είχε αέρα στο νησί.